Ξεκινά για την κυβέρνηση με ζυμώσεις εσωτερικές αναταράξεις σε ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά και πιθανές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Το όχι της Δημάρ στα εργασιακά αλλά και η αντίθεση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στα μέτρα έχουν σαφώς δημιουργήσει ρήγμα στον κυβερνητικό συνασπισμό, με το Μέγαρο Μαξίμου να αναμένει το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών για να εκτιμήσει την κατάσταση. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει διατηρήσει ανοιχτό το διάβλο επικοινωνίας με τους κυβερνητικούς εταίρους, αν και το κλίμα πλέον με τον Φώτη Κουβέλη δεν φαίνεται να είναι και τόσο θερμό. Όσο θέλω εγώ και η Δημάρ να μην ρηγματωθεί η κυβέρνηση με ό,τι συνεπάγεται θετικά για τον κοινό μας στόχο, άλλο τόσο τουλάχιστον πρέπει να νοιάζεται και ο Σαμαράς. Η δήλωση του κ. Πρωθυπουργού ότι έχει λήξει διαπραγμάτευση με τους εταίρους, που την έκανα με τον πιο επίσημο τρόπο, δεν διευκολύνει και έχει δημιουργήσει προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Στο ΠΑΣΟΚ οι διαφοροποιήσεις έχουν φέρει αναστάτωση και ανοιχτά πια ιστορικά στελέχη μιλούν ακόμη και για διάλυση του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς οδηγείται σε αποσύνθεση και διάλυση. Και οδηγείται σε αποσύνθεση και διάλυση, διότι δεν ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των πολιτών. Άγνωστο είναι το αν τελικά η βόμβα που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ θα εκραγεί. Το σίγουρο είναι πάντως πως διαφοροποιήσεις βουλευτών δεν θα γίνουν δεκτές από τον Ευαγγέλο Βενιζέλο, ο οποίος εμένει στη γραμμή, στηρίζω την κυβέρνηση. Είμαι το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούν να με διαγράψουν. Ας διαγράψει εμένα και ας αφήσει το Χρυσοχοίδη που θέλει να κάνει κόμμα ή να ενωθεί με την κεντροδεξιά. Ο Αντώνης Σαμαράς επιθυμεί να περάσουν έστω και όπως όπως τα μέτρα την Τετάρτη και να καταγραφεί μια μεγαλύτερη στήριξη στην κυβέρνηση κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού την Κυριακή. Από εκεί και πέρα θα σταθμίσει όλα τα δεδομένα, τα οποία φυσικά εξαρτώνται και από το αν τελικά στο Eurogroup της 12ης Νοεμβρίου θα ληφθεί απόφαση για την εκταμίευση της δόσης και μάλιστα του συνόλου των 31,5 δισεκατομμυρίων. Η χρεοκοπία του μνημονίου συμπαρασύρει τους εκφραστές του, έχοντας οδηγήσει την κυβέρνηση στην πλήρη ηθική και πολιτική απαξίωση. Μόλις λίγους μήνες μετά τη συγκρότηση της τρικομματικής συγκυβέρνησης, κάθε υπόσχεση για επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου αντικαταστάθηκε από τη διαβεβαίωση για πιστή και απαρέγκλητη εφαρμογή των μνημονιακών δεσμεύσεων. Κάθε έολο επιχείρημα στήριξης της μνημονιακής πολιτικής έδωσε τη θέση του σε νέους εκβιασμούς προς τον ελληνικό λαό. Πάμε τώρα στο Υπουργείο Οικονομικών και στον Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, καθώς πριν από